Άρη. Το Godfather. Τι θα κάνουμε σήμερα? Κωστή, σήμερα θα χτίσουμε σπιτάκια. Στο Minecraft. Στο Minecraft. Να σου πω, ψήνεσαι να κάνουμε... Κάτσε να βρούμε ένα θέμα. Τι φάση, τι είναι αυτά μου, ρε, ολάθλια είναι. Τον Elvis θα χτίσουμε πάλι, άρχισε τον Elvis. Ο Elvis, ποιος είναι ο Elvis? Presley. Ναι, φαντάζομαι. Ξέρεις κανέναν άλλον Elvis. Λοιπόν, όχι κάνω. Τι μαλάκια. Ναι, ρε μαλάκια, τι έχουν τόσα γαμάτα θέματα. Τι κάμερα να κάνουμε τώρα. Σταματήστε να είστε 10 χρονών και να ψηφίζετε ό,τι να είναι. Γίνετε δημιουργικοί. Συνέχιση. Το πολιτικό μήνυμα της ημέρας. Κάτσε. Ωραία. Τρίβησε να κοστίσει η γράμμη τόση ώρα. Παθαίνω κεφαλικό, μισό. Λοιπόν, τι θα χτίσουμε? Μια κάμερα. Ξεκινάμε από αυτό. Τι ήθελα να πω πριν? Δεν θυμάμαι να πω την αλήθεια. Πότε πάμε να χτίσουμε την κάμερα? Ωραία. Κάτω το τσιμεντένιο αρχικά το κάτω. Να μην το κάνουμε ξύλο και καλά την πάνω σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, και να του βάλουμε και λουρί και να βάλουμε και να κάνουμε και σπόνσορα και. Θες να κάνουμε την. Να γίνει sponsor by Logitech 920. Σπόνσορα. Άμα γίνει έτσι μια καμερούλα φάση βιντεοσκόπησης που να είναι επαγγελματική και έτσι. Πάρε μήπως να ξεκινήσουμε, λέω εγώ τώρα μια ιδέα. Ωραία, πρέπει να δούμε το πάτωμα πρώτα. Αν θα είναι γραφείο. Γραφείο θα είναι. Θα κάνουμε webcam. Αν θα είναι τσιμέντο θα κάνουμε. Όχι μωρέ, μια DSLR, στυλάκι DSLR θα κάνουμε. Θα την κάνω τετράγωνη. Θα είναι τηλεοπτική και. Επίσης πού είσαι? Α, είμαστε αντίπαλοι. Κωστή, τι έβαλες αγόρι μου? Παίζεις αυτή τη στιγμή για κάμερα? Ναι, είμαστε αντίπαλοι. Πάρε, ωραία. Θα παίξουμε για ένα παιχνίδι που είμαστε αντίπαλοι. Δεν ξέρω γιατί. Το τυφώτο. Ωραία. May the best win. Όχι. Ωραία. Ο παιδί ο Κωστής ό,τι να είναι, δεν ξέρω τι. Εντάξει, μωρέ. Επειδή τόσες φορές έχουμε παίξει μαζί, να δούμε και λιγάκι ως αντίπαλοι πώς δουλεύουν. Μα δεν το σκέφτηκες έτσι. Δεν ξέρεις. Επίσης θα είναι πολύ μικρή γιατί χαλάσαμε ήδη 10 λεπτά να τσακωνόμαστε και υπολογίζω θα είμαστε και δύο. Και απλά, λοιπόν, Κωστή, κοίτα πώς θα σε νικήσω forever and ever and ever ever ever. Καλά, ναι. Τέλε. Επίσης δεν χρειάζεται να περιγράφω το κτίσμα μου. Γιατί δεν το περιγράφεις? Τι έχεις να χάσεις? Επειδή εσένα να μου αντιγράψεις. Άσε μας μωρέ, έχω φτάσει ξέρω στη μέση του κτίσματος, θα αντιγράψουμε τον Μπάρι, να πούμε. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Όχι, αυτός και ο Καζαντζάκης. Τα τυχαία ρέφερες του Κωστή που δεν τα ξέρει. Σταμάτα μωρέ. Αυτό θα το ξέρετε. Το κοινό μας είναι έφηβα παιδάκια. Ωραία, άμα δεν ξέρετε τι και γράφει. Το ξέρετε και εσείς κοινό μας. Άμα δεν ξέρετε τι γράφει ο τάφος του Καζαντζάκη, δεν έχετε περάσει κείμενα σε καμία τάξη. Spoilers. Θα βρω την καθηγήτριά σας και θα το πω. Άντε. Η κάμερά μου. Καλίτσα βγαίνει αυτό που κάνω. Ναι, αυτό θα έλεγα. Η κάμερά μου δεν βγήκε τόσο καλή. Κοίτα, δεν πήγαμε για το κουτμάτ. Δεν οπότε. Τι? Τι? Μας προειδοποιεί για μπαν για κάποιο λόγο. Μα κύριε αστυνόμη, δεν έκλεψα. Δεν είμαι σίγουρος τι κάνω. Όταν δεν λειτουργούμε μαζί με τον Κωστή, κάνουμε κακά πράγματα. Ναι, ισχύει. Εμένα νομίζω ότι. Τη φάση μου την πέφτει. Νομίζω ότι έχω τη χειρότερη κάμερα που έχει χτυπήσει ποτέ. Δεν πειράζει. Εμένα έχει και τρυπόδι. Και τρυπόδι. Εμένα απλά είναι κακιάρε. Αλλά τώρα τι να κάνω, δεν μου βγαίνει κάτι καλύτερο. Έχει ένα περίεργο τρυπόδι. Πρώτα απ' όλα είναι ηλίθιο θέμα η κάμερα του, το είπα εγώ. Δεν είμαι σίγουρα τι χτίζω. Αυτό, ναι, είναι κακό αυτό που χτίζω, δεν πειράζει. Κωστή, θα ψηφίσουμε σε έναν άλλον τουλάχιστον. Και πού θα ξέρω θα με ψηφίσει πάρει. Τι? Και πού ξέρω θα με ψηφίσει πάρει. Θα το χτίσει. Εγώ μπορώ να χτίζω τον Elvis, πιο εύκολο θα χτίσω. Έλα ρε μαλάκα, ψηφίζουν ότι να είναι πάντα το πιο βαρετό ή τρένο. Αν είναι ένα κουβά σκατά, θα ψηφίσει τον κουβά σκατά. Το rage. Αυτό. Κωστή. Ναι. Εγώ θα βάλω και κουμπάκια, εσύ θα βάλεις κουμπάκια. Μπράβο ρε Πάρη που μου έδωσες ιδέα, δεν το είχα σκεφτεί. Είδες ρε Κωστή. Ναι ρε. Γι' αυτό είμαστε ένας συγγυγικός δεσμός. Όχι με την πέστη. Όχι, θέλω να σε παντρευτώ. What? Τι φάση. Αν είσαι καλό σκοπό θεωρείτε πέσιμο. Ναι. Ταμάτα. Λοιπόν. Δεν έχουμε budget για φακό. Λοιπόν, εμένα είναι η καλύτερη κάμερα που υπάρχει. Άμα δεν βγω τελευταίο, είμαι τυχερός, να ξέρεις. Για να δούμε αν μπορείς καταφέρει να κάνεις κάτι χειρότερο. Είναι μεγάλο, οπότε μπορεί να μπερδευτούν και να το ψηφίσουν για καλό. Θα του βάλω και λουρί, ρε φίλε. Ο πιανίστας. Σταμάτα. Με παίζει και μουσική του Minecraft, ρε γαμώτο μαζί, και είναι ακόμα χειρότερο. Δεν υπάρχει Minecraft. Όχι.
και τόσα βίντεο που κάναμε ήταν από ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ βάζω και οθονούλα εδώ πέρα. Εμένα είναι πιο vintage η κάμερα. Και ένα κόκκινο κουμπάκι εδώ πέρα για να γράφει το REC. Και έτοιμη είναι η καλύτερη κάμερα όλων των εποχών. Εμένα παίζει χειρότερη. Για να δούμε. Τουλάχιστον έχουμε περάσει, θα περάσουμε γρήγορα. Έχουμε 16 να ψηφίσουμε. Πιανίστας. Όχι. Okay. Είναι χειρότερη αυτή, εντάξει. Εμένα παίζει καλύτερη, να ξέρεις. Α, αυτή είναι καλύτερη από το δικό μου. Σου ψηφίσω. Τι είναι. Εντάξει, αυτή είναι χειρότερη. Ωραία, Κωστή, γράψε λάθος. Ίσως να μην είμαστε χειρότεροι. Αυτός ίσως να είναι χειρότερος από μένα. Αυτός έχει και budget, έχει και, και εικόνα μέσα. Τι είναι αυτό, μωρέ. Τι είναι αυτό. Ωραία, Κωστή. Never under, never overestimate your opponent. Αυτό είναι το δικό μου, Κωστή. Μια χαρά είναι, θα τους βάλω ένα έπικτο τους βάλω. Είδατε πίσω λεπτομέρεια όμως, Κωστή, δείχτηνα. Κάτσε. Πω λεπτομέρεια. Παραλίγο να βάλω Legendary δεν πρόλαβε. Αυτός είναι ωραίος. Θα του βάλω και αυτό είναι epic. Εγώ του βάζω και εσύ όντως. Πες μου όταν είναι το δικό σου, Κωστή. Το όχι ρε. Α, αυτό. Είναι αυτό μου, ρε. Ναι, οκ. Βγάλετε ένα καλό σχέδιο όλοι σας. Εγώ θα δεις πώς μου έχει βγει. Όχι, αυτός δεν ξέρει καλά. Το απέναντι τι είναι η κλακέτα και καλά. Οκ για την κλακέτα. Δεν νομίζω ότι είναι κλακέτα πάλι. Κάτι άλλο θέλει να κάνει ο Πίτης, αλλά δεν. Σταμάτα. Τι είναι. Ο Έλβις. Αυτός τελικά έκανε τον Έλβις. Όχι, κρατάει κάμερα όμως ο Έλβις. Τι είναι αυτό, μωρέ. Μας χάσει και από την άλλη οπτική που στην κάμερα δεν βγάζει άκρη. Πέτα, αφού θα βάζω ό,τι να είναι, μωρέ. Πώς να κάνει μια κασέτα. Το μικρόφωνο και το λουρί από κάτω να την κατα... βάλε legendary. Τι είναι αυτό μου. Τι είναι αυτό μου. Ωραία Θεέ μου. Δεν ξέρω αν θα είμαι στη χειρότερη ή όχι. Αυτό τι είναι τώρα. Πιανίστας γιατί σταμάτησε με και μας χαλάει. Και αγιές. Γέρασε τόσα επεισόδια. Αυτό είναι και χιόνι. Τραβάει το χιόνι. Αυτός κουράστηκε. Ναι. Οι σημαίες πίσω γιατί. Ναι. Αυτός γιατί βάλε. Τι μανία έχουν με το χιόνι. Άμα βάλω χιόνι δεν θα μπορούν να δουν αυτό που έφτιαξα. Υπέροχο σχέδιο. Τι. Αυτοί βλέπουν και ένα τάμπλετ με κερκίδες. Τι φας. Δεν ξέρω ρε. Εσύ τι θες πήρες. Πόσο. Πέμπτος. Όγδος, εντάξει. Αχα, you fool! Ωραία. Πάμε τώρα και οι δύο μαζί, μήπως και κάνουμε τίποτα που μπορούμε να νικήσουμε. Τέλεια! Τι φάση. Πώς θα πεις, τέλεια. Έτσι το έλεγε ο Fiddle Sticks ελληνικά, Κωστή. Δεν έχω παίξει το LOL στα ελληνικά, πάρει, δεν είμαι ηλίθιος. Γιατί ρε, Κωστή. Γιατί να το κάνω αυτό στη ζωή μου. Επειδή όταν βγήκε να το κάνουμε, Κωστή, ήταν ωραία και έξω λέει καλούς μεταγλωτιστές. Καλούς, τέλος πάντων είναι τώρα υποκειμενικό. Ωραία, πάμε τώρα να τα σκίσουμε όλα ρε. Πάμε να. Ω Θεέ μου. Πάμε να τα σκίσουμε όλα ρε. Πάμε να νικήσουμε. Και καταρχάς θα μας έχεις βάλει κάπου όπου να είναι πάλι. Όχι, λοιπόν. Μωρέ, καλά είμαστε. Wizard, Witch, Popcorn, Sand Castle. Μην διαλέξετε το Popcorn, λοιπόν. Να βάλουμε Sand Castle γιατί θα νικήσει κάμια βλακεία. Εγώ βάζω Sand Castle απλά για να μην κερδίσει. Θα κερδίσει το Popcorn, ρε, άνθρωπε. Α, εντάξει, την γλιτώσαμε. Μαλάκα, έλεος. Είστε ό,τι να είναι εσείς που παίζετε mini games, αν διαλέγετε αυτά τα τέτοια. Αλλά όχι Κωστή, το κοινό μας είναι καλύτερο. Λοιπόν, Κωστή, βάλε άμμο κάτω. Για άλλο να μπει battle, θα έχουμε έρημο. Ποια είναι η ειδικότητά μας, μπορεί να πει κάποιος. Να σου πω, θα βάλουμε και τη. Λοιπόν, Κωστή, θα χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλά υλικά που αποτελείται από sand. Θα βάλουμε και αυτό, ρε, αυτό το υλικό. Το πορτοκαλί sand. Ωραία, Κωστή. Ναι. Θες να κάνουμε την πυραμίδα του Χέοπα και να μην έχει από πουθενά σπουδά. Όχι, μωρέ, ας φτιάξουμε ένα sand castle. Έτοιμο. Δεν είμαι σίγουρος τι κάνει αυτός. Να φτιάξουμε μια βάση για το Sand Castle μας. Ναι, άρα φτιάχνεις την πυραμίδα του Χέοπα. Όχι, θα την υψώσουμε έτσι. Για λίγο, θα είναι μόνο 4 μπλοκ ψηλή. Λοιπόν, κάνε ένα τετράγωνο έτσι. Και θα το βάλουμε λεπτομέρειες μετά. Περίμενε, θέλω να σκεφτούμε. What? Κωστή! Ναι. Έχεις δει το Asterix και η Κλεοπάτρα. Δεν ξέρω γιατί σας πω αυτά. Γιατί μου τα σπάς αυτά. Δεν ξέρω. Τι κάνεις μωρέ, βοήθα να ανεβάσουμε ένα κτίριο. Κάτι να το χτίσουμε όλο. Ναι, βοήθα ρε, άμα το κάνουμε μαζί είναι. Είναι το ίδιο μπλοκ μωρέ, ηλίθεια. Ναι ρε, και θα βάλουμε λεπτομέρειες μετά, θα βάλουμε πύργους και πολεμίστρες. Το budget.
24 ή το Αστέριξ και η Κλεοπάτρα. Πριν 8.000 χρόνια, πες μου. Ωραία, θυμάσαι το πλάνο του αρχιτέκτονα που ήθελε και κήπους πίσω με φοίνικες. Ωραία, κάτσε να χτίσουμε το βασικό και ό,τι θες μετά. Ωραία, εγώ κάνω τις φοίνικες, καλή τύχη. Δεν μπορώ να βρίσω. Είπε, εγώ έχουμε πει το μαλακάκι 40 φορές. Εντάξει, το μαλακάκι δεν είναι μεγάλο βρίσιμο αυτό που θέλω να σου πω. Δεν πειράζει λοιπόν. Γιατί παίζει και μια ambient μουσική εκτός από τον πιανίστα. Λοιπόν, Κωστή, ναι. Έχουμε budget για κήπους. Μήπως να ξεκινήσεις τουλάχιστον. Δεν είναι ρεμίσεις. Όχι. Σκεφτείς πράγματα. Δεν μπορώ να σπάσω το κάτω. That's good. Πόσο χρόνο έχουμε, ρε Κωστή? 5 λεπτά. Όχι, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τι είναι, 5 λεπτά έχουμε. Πού το λέει? Πάνω δεξιά, time. Κωστή, τέτοιο πράγμα. Οκ. Okay. Όχι. Τι πάει καλά αυτό το παιδί. Κωστή. Ναι. Μερικοί από εμάς παίζουν το Minecraft με 95 φόβα, αν θες να ξέρεις. Σιγάρι, προ. Όχι, δεν το έχω βάσει το Quake Pro ακόμα. Επίσης, όπως σπαμάρατε και εμένα για το FOV, σπαμάρετε και το Κωστή, δεν κατάλαβα. Γιατί να σας ξεφύγει αυτός. Χεχε. Που το ισχύει στο normal το FOV. Όχι, είναι στο 75. Πάρει πρώτα απ' όλα, εγώ δεν μπορώ να αλλάξω το FOV γιατί πρέπει να κάνουμε και multicaps με τον Κώστα. Δεν γίνεται να είναι στον ένα. Ωραία, να αλλάξει ο Κώστας το FOV. Τι φάση. Όλοι του θα αλλάξουν το FOV. Ξεκίνησε τη μεγάλη του εκστατεία εναντίον των χρήστων του FOV ο Πάρης. Ποιοι χρήστη. Του μικρού FOV, τέλος πάντων. Όχι, actually, απλά ακούω τους viewers που μας αγαπάνε και σκέφτονται πάντα το καλό μας. Ναι, τόσα comments που έχω διαβάσει αυτοκτόνο, σε παρακαλώ, μόνο για το καλό μας θα είναι. Ναι ρε Κωστή, θέλω να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Μα θέλω να πεθάνω. Αμάτα. Ναι, αλλά αν υπάρχει το incarnation, Κωστή. Όχι. Και τι φάση. Στην οποία προωθείς αυτό που είναι inevitable. Inevitable. Και με αυτή τη θεωρία ο Αριστοτέλης είναι κάπου γύρω μας, Κωστή. Τι φάση. Γιατί συγκεκριμένο ο Αριστοτέλης? Επειδή με αυτή τη λογική όλες οι ψυχές των ανθρώπων δεν ανακυκλώνονται. Ξέρω εγώ. Καλών ανθρώπων. Τεχνικά ρε πάρει, το διάβασα κάπου, δεν θέλω να κρίνω κάποια θρησκεία, αλλά φαντάζομαι κάπως το έχουν λύσει. Ο πληθυσμός αυξάνεται, ψυχές που βρίσκουμε. Είναι ζώο που έγινε, που έδειξε καλή διαγωγή. Όπως άνθρωποι μπορεί να γίνουν ζώα. Okay. Το έχω απορία, άμα είναι κάποιος βουδιστής. Τώρα μπερδεύτηκα, ποια θρησκεία είναι αυτή? Όχι, τα οιστές δεν τα... δεν ξέρω. Τα οιστές πιστεύουν κάτι circle of life και... Έτσι, είμαστε... εδώ πέρα είμαστε multicultural, multireligious και μας αρέσει στο να μαθαίνουμε. Στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε έναν τζαμαϊκανό να μας αναλύει τη θρησκεία, ρε. Φυσικά, γιατί όχι ρε Κώστα, δεν κατάλαβα. Το budget. Κοίτα, εγώ δεν έχω θέμα, το budget με περιορίζει. Σταμάτα. Λοιπόν. Οπότε ναι, σκέψω ότι πόσα οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνουν. Γιατί μου βάλες ένα δέντρο, μωρέ, με τους κήπους? Σταμάτα! Έχτιζα τον καλύτερο τέτοιο που υπάρχει. Ναι, αλλά εγώ βάζω κήπους. Τι φάσεις και σταμάτησες. Ναι, όπως τέλος πάντων άνθρωποι μπορεί να γίνουν να καταλήξουν, ρε παιδί μου, σαύρες από καλή διαγωγή, από κακή διαγωγή. Γιατί αντίστοιχα και σαύρες, αν δείξουν καλή διαγωγή, να μην γίνουν άνθρωποι? Ρε παιδί μου, εγώ δεν είμαι ρατσιστής με τις σαύρες, ό,τι θέλουν να γίνουνε. Απλά το έχω απορία. Okay, και εγώ σου απαντάω. Okay. Σαν εσκεπτόμενο άτομο. Επίσης δεν ξέρω αν έχουν πιάσει τόσο πολύ το κάστρο του, το Sand Castle. Εγώ χτίζω πάνω ένα κάστρο από άμμο. Εγώ κάνω κήπου. Αυτό. Σταμάτε. Έχουμε budget, Κωστή. Βάλε και villagers, είναι σημαντικό κομμάτι. Βάλε και μια πινακίδα κάπου που ασιούν μαζί και είμαστε έτοιμοι. Ναι, αυτό. Κάτι θα σου βάλω και fence, εγώ περίμενε. Γιατί δεν υπάρχει sand fence, μωρέ. Τι να είναι. Δεν πειράζει, θα βάλω αυτό. It's close enough. Είναι, αυτή είναι η βασιλική κήπη της Βαβυλώνας. Οι οποίοι, ρε Κωστή, δεν έχουν καεί. Έχουν καταστραφεί, δεν ξέρω πώς. Από ποιον? Δεν έχω ιδέα. Όλα τα παλιά θαύματα έχουν καταστραφεί, ρε Κώστα. Εκτός από τις πυραμίδες του Χέοπα. Καταρχάς είναι μία. Είναι τρεις. Όχι. Είναι πύραμι. Είναι πυραμίδες του Χέοπα. Μαλακίες λες, Κώστα, νομίζω είναι ένας. Κοίτα, δεν έχω θέμα να το κουκλάρω. Εγώ τελείωσα το κάστρο μου.
Και εγώ το εσπίπους μου. Ωραία, να σου πω, κάτσε να χτίσουμε και ένα νερά. Ρέκο στη villagers. Βάλε εσύ τους villagers. Φυσικά, ο Πάρης θα κάνει τα δύσκολα. Πρέπει να βάζεις και καμιά σημαία, αλλά δεν βαριέσαι. Ο Κωστής απλά αποφάσισε να χαλάσει το γύρω-γύρω. Όχι, Κωστή, ξεχάσαμε να κάνουμε την έρημο δίπλα. Βάζε, βάζε τα κλιματάκια τα μικρά. Κάτσε, μωρέ. Και κάκτους και τέτοια. Βάζω τα banners. Τι θέλεις πιο σημαντικό? Τους κάκτους. Τυχαίωπα. Τι φάση. Όχι, δεν κατάφερα να καταστρέψω. Δεν θα κατάφερα να καταστρέψω το banner που θέλα. Τι είναι αυτό? Ότι και αυτοί κάνανε environment. Super pop, άθλιν, δεν τελειώσαν τίποτα. Εμείς θα νικήσουμε πάλι. Έχω πρέστημα. Πάρε, δες τι υπερπαραγωγή έχουμε κάνει. Δες εδώ τι χάλια είναι όλοι τους μπροστά μας. Κωστή, εμείς έχουμε μυαλό. Καταρχάς θα πιάσει φωτιά η πέτρα. What? Δες εδώ. Είδες, Κωστή, αν όμως το αμόχωμα εμείς το βάζαμε καλύτερα. Τι. Κουράζονται όλοι. Κοίτα, εμείς το κάναμε Sun Castle. Δεν κάναμε Sun Castle, αλλά οκ. Επίσης, γιατί μιλάνε γαλλικά στο chat μου, ρε. Μπήκαμε σε γαλλικό σερβερ. Αυτός πήγε είναι ωραίος. Αυτός είναι ωραίος. Θα του βάλω ένα epic. Ας του βάλω ένα good. Ένα good. Ένα good epic με τα χίλια ζόρια. Είναι καλός, εντάξει. Δεν γέμισε το περιβάλλον. Αυτός. Και αυτό είναι ωραίο. Είναι και καλά. Ναι, αυτό είναι. Το πεζάκι. Τέλε, και αυτός. Ένα οκ. Όχι, όχι. Έλε, έχει και τσεστ. Εσύ έβαλε τσεστ. Δεν έβαλα τσεστ. Έβαλα σκάλες μέσα όμως. Έβαλα εσωτερική σκάλα, δεν ξέρω με την πρόσεξη. Αυτός είναι πολύ καλός π.χ. Θα το βάλουμε. Α, όχι, είναι άδειο το περιβάλλον του. Δεν πειράζει, ένα κουτί θα το πάρει, είναι καλό το σενάριο. Σενάριο. Σταμάτα. Από πότε τα αρχαία κάστρα έχουν πέτρα? Έχουν εξήνει πόρτα βασικά. Δεν είναι αρχαία κάστρα. Είναι σαν κάστρα. Είναι αυτό που φτιάχνουμε στην παραλία. Όχι, εγώ αρχαίο. Τι φάση είναι αυτό? Κοίτα, είναι πολύ παλιό. Έχει αλλάξει το τέρα από κάτω, ρε παιδί μου. Τι. Αυτό σημαίνει στο προηγούμενο. Μα μα κάνει το προηγούμενο, όχι αμνησία. Θα νικήσει, ξέρω αυτός. Α, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό το βάλουμε ένα legendary. Ο Κωστής βάζει ό,τι να είναι. Εγώ το έχω πει. Χάνουμε επειδή ο Κωστής βάζει legendary show. Έλα ρε φίλε, έλα. Βγήκαμε τρίτη, αλλά έλα ρε φίλε. Κοίτα, εγώ το θεωρώ ότι βγήκαμε δεύτερη. Απλά τρολάρανε όλοι. Ωραία, χαίρομαι πολύ. Και εμείς να βάζουμε πούτσες σε κάθε τέτοιο. Εντάξει, δεν πειράζει, βγήκαμε δεύτερη. Καλά, μια χαρά ήταν. Σε περιστότητε, εσύ. Παρετούμε. Οκ, τώρα παρετήθηκε ο μαλάκας. Μένω μάλιστα αυτό που έχω χτίσει. Απέστε ήταν και από τα καλύτερα πράγματα που έχω χτίσει. Βελτιωνόμαστε γενικά. Τσεκάρετε και το κανάλι του Πάρη. Άμα σας αρέσει το βίντεο, κάνε like το εκτιμάμε. Τσεκάρετε τη σελίδα μας στο Facebook για να μην στην διαφορά πράγματα άκυρα με το κανάλι. Όχι άκυρα με το κανάλι. Σχετικά με το κανάλι, αλλά όχι. Πρέπει πάρει στο Facebook τι ανεβάζουμε συνήθως. Δεν θέλω. Τα βίντεο. Ρε παιδί μου, ανεβάζουμε κι άλλα όμως πράγματα επιπλέον. Καμιά φωτογραφία. Σχετικά με το κανάλι, αλλά. Κάνα post, ρε παιδί μου, ότι σήμερα δεν έχουμε βίντεο. Ναι, αυτό. Τα post live. Κοιτάξτε. Να πω την αλήθεια, δεν χάνετε και τίποτα σημαντικό αν δεν κάνετε like. Όχι, να κάνετε, μην τον ακούτε τον μαλάκα. Να μην κάνετε τη δικιά του, να πάτε να κάνετε ένα like για τη δικιά του. Λοιπόν, αυτά, adio. Bye.